Ο ποιοτικός ύπνος είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες όχι μόνο της καλής υγείας αλλά και της διάθεσης που θα έχουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Είμαι σίγουρος ότι θα έχετε παρατηρήσει ότι αν δεν κοιμηθείτε καλά, η μέρα δεν κυλάει ομαλά. Έχει διαπιστωθεί ότι η έλλειψη ποιοτικού ύπνου προκαλεί οξυθυμία, κακή κρίση, ένταση, άγχος, κατάθλιψη, ενώ αυξάνει και τη συχνότητα των ατυχημάτων. Αυτό συμβαίνει επειδή ο οργανισμός δεν προλαβαίνει να αποκατασταθεί. Κατά τη διάρκεια του ύπνου, ο οργανισμός μας παράγει σημαντικές ορμόνες και αναπληρώνει τις δυνάμεις του. Το λάθος που κάνουν οι περισσότεροι είναι ότι δεν δίνουν σημασία σε κάποια πράγματα και συνήθειες οι οποίες κυριολεκτικά καταστρέφουν τον ποιοτικό ύπνο. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τις συνήθειες που πρέπει να σταματήσετε να κάνετε για να έχετε καλό ύπνο. Γι' αυτό μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος, το βίντεο θα είναι πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ χρήσιμο. Με την ευκαιρία φίλοι μου, αν θέλετε κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και το καμπανάκι πατήστε για να μην χάνετε τα νέα βίντεο που ετοιμάζω για εσάς. Ξεκινάμε με τον πρώτο παράγοντα που επιδρά αρνητικά στην ποιότητα του ύπνου. Πρόκειται για την καφεΐνη. Η δράση της καφεΐνης στον κάθε άνθρωπο είναι τελείως διαφορετική. Σε ορισμένους ανθρώπους η καφεΐνη ανεβάζει την αρτηριακή πίεση, ενώ σε άλλους όχι. Κάποιους μπορεί να διεγείρει και να τους τονώνει, ενώ άλλοι μπορεί να πιούνε καφέ ακόμα και πριν από τον ύπνο και να μην τους πειράξει. Ωστόσο, η καφεΐνη στους περισσότερους ανθρώπους επιδρά αρνητικά στην ποιότητα του ύπνου. Αυτό εξηγείται με το γεγονός ότι η διάρκεια μεταβολισμού της καφεΐνης είναι 10 με 12 ώρες. Αυτό σημαίνει ότι μετά από 6 ώρες αφού πιείτε καφέ, το ποσοστό της καφεΐνης που θα διατηρηθεί στο αίμα θα είναι το μισό. Και μετά από 6 ώρες το άλλο μισό. Άρα συνολικά θα χρειαστούν 10 με 12 ώρες για να φύγει όλη η καφεΐνη. Γι' αυτό, αν δεν θέλετε να έχετε πρόβλημα με τον ύπνο, καλό είναι να καταναλώνετε ροφήματα που έχουν καφεΐνη στο πρώτο μέρος της ημέρας και να τα αποφεύγετε στο δεύτερο μέρος της ημέρας. Φυσικά, πηγή καφεΐνης δεν είναι μόνο ο καφές, αλλά και το τσάι. Το πράσινο τσάι έχει περισσότερη καφεΐνη από ότι το μαύρο. Φυσικά παίζει ρόλο και ο τρόπος παρασκευής του τσαγιού και η ποσότητα που θα χρησιμοποιήσετε. Το πρόβλημα με την καφεΐνη είναι ότι εμποδίζει την παραγωγή μελατονίνης, η οποία είναι ορμόνη του ύπνου. Η καφεΐνη προσφέρει τεχνητή αίσθηση ευεξίας και ενέργειας. Δηλαδή η καφεΐνη μπλοκάρει το αίσθημα της κόπωσης, κάτι που δεν είναι καλό. Τις βραδινές ώρες να προτιμάτε να πίνετε βότανα που χαλαρώνουν το νευρικό σύστημα, όπως χαμομήλι, φασκόμηλο, βαλεριάνα. Σχετικά με τον καφέ υπάρχει ξεχωριστό βίντεο στο κανάλι, το οποίο σας προτείνω οπωσδήποτε να παρακολουθήσετε. Τον σύνδεσμο για το βίντεο θα σας αφήσω στο πρώτο σχόλιο. Το επόμενο πράγμα που επιδρά αρνητικά στην ποιότητα του ύπνου είναι η χρήση οθονών 2 ώρες πριν τον ύπνο. Πρόκειται για όλες τις συσκευές οι οποίες έχουν οθόνη, παράδειγμα smartphone, υπολογιστές και τηλεόραση. Το θέμα είναι ότι την ώρα που παρακολουθούμε κάποια ταινία ή απλά σερφάρουμε στο ίντερνετ, ανοιχοκλίνουμε τα μάτια μας 3 φορές λιγότερο. Είναι κάτι που δεν το παρατηρούμε, αλλά είναι διαπιστωμένο. Αυτό με τη σειρά του δημιουργεί επιπλέον ένταση στα μάτια. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο οργανισμός δεν μπορεί να χαλαρώσει και αυτό επιδρά αρνητικά στον ψυχισμό. Η αναστάτωση του νευρικού συστήματος είναι εχθρός του ποιοτικού ύπνου. Τις ώρες πριν τον ύπνο μπορείτε να διαβάσετε κάποιο βιβλίο ή να ακούσετε χαλαρή μουσική. Είναι διαπιστωμένο ότι το 20 λεπτό διάβασμα και η χαλαρή μουσική μειώνει την ανησυχία κατά 2 φορές. Οπότε είναι κάτι που μπορείτε εύκολα να εντάξετε για να χαλαρώσετε πριν τον ύπνο. Παραπάνω μιλήσαμε για τις οθόνες και τώρα θα μιλήσουμε για το μπλε φως που εκπέμπουν. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι επιστήμονες ασχολούνται με το μπλε φως και με το πώς επηρεάζει τον ύπνο μας. Οι περισσότεροι γνωρίζουμε για τις βλαβερές ιδιότητες του ήλιου, ο οποίος εκτός από το ορατό φως εκπέμπει και αόρατες ή περιόδεις ακτίνες που μπορούν να μαυρίσουν ή να κάψουν το δέρμα μας. Επίσης, ο έντονος ήλιος μπορεί να είναι βλαβερός και για τα μάτια μας. Εκτός από τον ήλιο υπάρχουν και άλλες πηγές μπλε φωτός, οι οποίες μπορεί να βρίσκονται σε εσωτερικούς χώρους, όπως ο ψυχρός LED φωτισμός. Έχει αποδειχθεί ότι οι μπλε κρύες αποχρώσεις μας ξυπνούν, ενώ οι ζεστές πορτοκαλί αποχρώσεις αντίθετα, εκδηλώνουν την επιθυμία για ύπνο. Εκτός από τον ήλιο, άλλες πηγές που εκπέμπουν μπλε φως είναι οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών, λάπτοπ, τάμπλετ και smartphones. Αυτό που ανησυχεί τους οφθαλμίατρους και τους επαγγελματίες υγείας σχετικά με τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του μπλε φωτός στα μάτια μας είναι ο χρόνος που περνάμε καθημερινά μπροστά σε αυτές τις οθόνες, καθώς και η κοντινή απόσταση που τα κρατάμε μπροστά από το πρόσωπο και τα μάτια. Περισσότερο επιβλαβές είναι το μπλε φως πριν τον ύπνο, επειδή μπλοκάρει την παραγωγή της μελατονίνης. Αυτό το πρόβλημα μπορείτε εύκολα να το λύσετε.
Στις μέρες μας υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός εφαρμογών και ρυθμίσεων οι οποίες αλλάζουν το χρώμα των οθονών σε πορτοκαλί αποχρώσεις. Είναι μία ρύθμιση που έχει το smartphone σας ή αν δεν το έχει μπορείτε να κατεβάσετε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα. Τι προσφέρει αυτή η λειτουργία? Θα αλλάξει τα κρύα χρώματα της οθόνης σας σε πιο ζεστές αποχρώσεις. Δηλαδή το χρώμα της οθόνης σας θα γίνει πιο κίτρινο και υποτονικό. Αυτό έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλει στον καλύτερο ύπνο. Ενώ αν θέλετε να ξυπνήσετε πολύ γρήγορα, απλώς κοιτάξτε πάνω σε φωτεινό μπλε χρώμα. Η επόμενη συνήθεια που καταστρέφει τον ύπνο είναι η χρήση του κρεβατιού που δεν συνδέεται με τον ύπνο. Κατά την άποψη των ειδικών πάνω στον ύπνο, η κρεβατοκάμαρα είναι το καταφύγιο του ύπνου και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για άλλες δραστηριότητες. Αν έχετε συνηθίσει στο κρεβάτι του ύπνου να κάνετε πράγματα τα οποία δεν σχετίζονται με τον ύπνο, παράδειγμα να δουλεύετε στον υπολογιστή, να βλέπετε ταινίες ή να περνάτε την ώρα σας στο κινητό, αυτό καλό θα ήταν να σταματήσετε να το κάνετε, αν φυσικά υπάρχει δυνατότητα. Ο λόγος είναι ότι όταν το κρεβάτι του ύπνου το χρησιμοποιούμε μόνο για τον ύπνο, στον εγκέφαλο αυτόματα έχουν δημιουργηθεί νευρικές συνάψεις οι οποίες συνδέονται με τη χαλάρωση και τον ύπνο. Οπότε κάθε φορά όταν πηγαίνετε για ύπνο, ο εγκέφαλος και το σώμα χαλαρώνει πολύ πιο γρήγορα. Επειδή το κρεβάτι του ύπνου, ο εγκέφαλος το συνδέει μόνο με τον ύπνο. Το επόμενο πράγμα το οποίο εμποδίζει να έχετε ποιοτικό ύπνο είναι ο θόρυβος και το φως στο δωμάτιο. Θα πρέπει όσο αυτό είναι δυνατόν να αποκλείσετε οποιονδήποτε θόρυβο κατά τη διάρκεια του ύπνου. Αν τα παράθυρα και το δωμάτιο στο οποίο κοιμάστε είναι δίπλα σε δρόμο με θόρυβο και δεν μπορείτε να το αποφύγετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις οτοασπίδες. Πραγματικά οι οτοασπίδες μπορεί να σας βοηθήσουν να λύσετε αυτό το πρόβλημα. Υπάρχει κατηγορία ανθρώπων που δεν θέλουν να κοιμούνται στο απόλυτο σκοτάδι, επειδή τους προκαλεί ανησυχία. Γι' αυτό και έχουν ανοιχτό ένα μικρό φως. Όμως σύμφωνα με μία έρευνα από το Πανεπιστήμιο στην Κασιχάρα της Ιαπωνίας, προειδοποιεί ότι οτιδήποτε είδος φωτισμού κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορεί να προκαλέσει διαταραχές στον ύπνο. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ακόμα και η μικρότερη πηγή φωτός στην κρεβατοκάμαρα κατά τη διάρκεια του νυχτερινού ύπνου μπορεί να προκαλέσει αναστάτωση στο βιολογικό μας ρολόι. Αν η κρεβατοκάμαρά σας βρίσκεται στη μεριά που υπάρχει κάποια εξωτερική πηγή φωτός την οποία δεν μπορείτε να αποφύγετε, σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κουρτίνες νυχτός ή μάσκα για τον ύπνο. Το πλήρες σκοτάδι στο δωμάτιο θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα του ύπνου σας. Το επόμενο πράγμα που επιδρά αρνητικά στον ύπνο είναι το βαρύ βραδινό φαγητό. Είναι γεγονός ότι σε πολλούς ανθρώπους μετά το φαγητό εκδηλώνεται η έντονη επιθυμία για ύπνο. Αυτό κυρίως οφείλεται στην αυξημένη παραγωγή ινσουλίνης και την καταστολή των ορμονών του στρες. Ο οργανισμός νιώθει ασφαλής και δημιουργείται το αίσθημα της χαλάρωσης. Ωστόσο, καλό θα ήταν το τελευταίο σας γεύμα να μην είναι βαρύ και να είναι τουλάχιστον 2 με 3 ώρες πριν τον ύπνο. Ένα βαρύ γεύμα πριν τον ύπνο δεν είναι το καλύτερο που θα μπορούσατε να προσφέρετε στο σώμα σας εκείνη την ώρα. Ο λόγος, επειδή το σώμα αναγκάζεται να ξοδέψει πολλούς πόρους για τη διάσπαση και την αφομοίωση της τροφής. Οπότε αυτό θα επηρεάσει και την ποιότητα του ύπνου. Γι' αυτό, αν τρώτε 2 με 3 ώρες πριν τον ύπνο, δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα. Πολλοί πιστεύουν ότι το βραδινό φαγητό παχαίνει. Για να σας λυθεί αυτή η απορία, σας προτείνω να δείτε ένα βίντεο που υπάρχει στο κανάλι. Τον σύνδεσμο για το βίντεο θα σας αφήσω στο πρώτο σχόλιο. Αλήθεια φίλοι μου, εσείς είστε ευχαριστημένοι με τον ύπνο σας? Θα ήθελα να γράψετε στα σχόλια πόσες ώρες κοιμάστε. Αν το βίντεο σας ήταν χρήσιμο, πατήστε το κουμπί μου άρεσε και μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Αυτά από μένα για σήμερα, ραντεβού στο επόμενο βίντεο. Σας εύχομαι το καλύτερο. Να είστε υγιείς.